Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στην εκπομπή Direct. Είμαι η Ράνια Μωραΐτη, μείνετε κοντά μας. Τα επόμενα 20 λεπτά συζητάμε για το νόμο που έχει να κάνει με τα δεσποζόμενα αλλά και τα αδέσποτα ζώα. Ποιες είναι ακριβώς οι συνέπειες για όσους έχουν κατοικίδια αλλά και για όσους επιβαρύνουν την κατάσταση των αδέσποτων ζώων στο Ηράκλειο αλλά ευρύτερα σε ολόκληρη την Κρήτη. Πάμε να παρακολουθήσουμε το βίντεο με τις προεκτάσεις του θέματος που θα συζητήσουμε απόψε. Να δούμε βεβαίως ποιοι είναι οι καλεσμένοι μας και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε. Για τα αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα. Τι προβλέπει, πόσο αυστηρός είναι σε περιπτώσεις κακοποίησης ή εγκατάλειψης. Ποια η πρόσφατη υπόθεση στην Κρήτη όπου ο ιδιοκτήτης σκύλου επί 10 χρόνια τον άφησε και έφυγε με την οικογένειά του για μόνιμη εγκατάσταση σε άλλη πόλη της Ελλάδας. Πώς η υπόθεση έφτασε στις δικαστικές αρχές και ο ιδιοκτήτης καταδικάστηκε με πρόστιμο 10.000 ευρώ και ένα χρόνο ποινή φυλάκισης με αναστολή. Ποια η πραγματικότητα, τι γίνεται με τα πρόστιμα, πόσο συνεπής και τυπική είναι και η φυλόζωη. Τι προβλέπεται για δημόσιους χώρους, παραλίες, παιδικές χαρές, ποιες υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των ιδιοκτητών κατοικίδιων ζώων. Απόψε ευθέως ή αλλιώς direct, ο νόμος για τα ζώα και την προστασία τους. Στο στούντιο συζητούν η Μαρίζα Ζημονοπούλου, πρόεδρος της φυλοζωικής ομάδας Σύριος και ο νομικός Μίνωας Αποστολάκης. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με την κυρία Ζημονοπούλου τα έχουμε ξαναπεί. Σας καλωσορίζω, κύριε Αποστολάκη. Δεν μας πρόλαβε ο νόμος, κυρία Ζημονοπούλου. Είναι παλιός ο νόμος. Νομίζω όμως ότι δίνεται μια πάρα πολύ καλή αφορμή να ενημερώσουμε τον κόσμο σε σχέση με μια απόφαση που είχαμε, δικαστική απόφαση στα Χανιά, μια σκληρή απόφαση. Και νομίζω ότι τέτοιου είδους αποφάσεις κινητοποιούν περισσότερο από το να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο στην καθημερινή βάση. Ισχύει δυσάρεστο μεν, αποτελεσματικό δε. Ναι, σαφέστατα. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο πρέπει να επιβάλλονται πρόστιμα, πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος, γιατί παράλληλα με την παιδεία και την επιμόρφωση και όλα αυτά τα οποία συζητάμε τόσο καιρό και προσπαθούμε να κάνουμε, νομίζω ότι πλέον έχει φτάσει ο καιρός που θα πρέπει ο κόσμος να βρίσκεται πρώτων δεδομένων και πρώτων νόμων. Και των ευθυνών του, θα έλεγα, κυρία Ζημονοπούλου, γιατί έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για τα αδέσποτα, να σχηματίζουμε μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα για το πώς αντιμετωπίζονται αυτά από το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών ή μιας μερίδας τέλος πάντων. Δεν έχουμε όμως πάει παραπέρα να δούμε τι γίνεται με τα κατοικίδια, με τα ζώα τα οποία υποτίθεται ότι κάποιος τα φροντίζει, αλλά μόνο φροντίδα δεν τους παρέχει. Σαφέστατα. Λοιπόν, καταρχήν έχουμε πει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ιδιοκτητών ζώων δεν θα έπρεπε να έχουν ζώα. Και αυτό είναι και το κύριο. Και αυτός είναι ο λόγος που συναντάμε τόσο αδέσποτα στον δρόμο. Επίσης, να πούμε ότι υπάρχει νόμος, υπάρχουν ποινές, υπάρχουν πρόστιμα, τα οποία όμως αν μπορούσαν να επιβληθούν σε μεγαλύτερο βαθμό, σε μεγαλύτερο αριθμό, νομίζω ότι τα αποτελέσματα θα ήταν πολύ καλύτερα. Δεσμεύτηκα ότι θα το έχω για εσάς και το έχω. 6.600 ευρώ είναι τα πρόστιμα για το 2015, 16, 17 και 18. Είναι 17 περιπτώσεις στο Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώθηκα γιατί ήθελα να το έχω αυτό το στοιχείο. Με ενημέρωσαν επίσημα ότι τα πρόστιμα ανέρχονται σε 6.600 ευρώ. Νομίζω ότι δεν είναι πολλά. Πάμε παρακάτω. Κύριε Αποστολάκη, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Τι λέει ακριβώς αυτός ο νόμος και σε ποιους απευθύνεται? Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο και για την πρόσφατη απόφαση, που νομίζω ότι δείχνει ένα δρόμο. Θεωρώ ότι ο νόμος προβλέπει ένα αυστηρό πλέγμα ποινικών και διοικητικών κυρώσεων όσον αφορά την κακοποίηση, τον βασανισμό, την εκμετάλλευση των ζώων, τον ακροτηριασμό, το κρέμασμα, τον πνιγμό, ακόμα και την εγκατάλειψη. Το θέμα δεν είναι απλά να υπάρχουν αυστηροί κώδικες και αυστηρά πρόστιμα, ώστε εμείς να συμμορφωνόμαστε σαν πολίτες στο σεβασμό σε αυτά τα ζώα. Το θέμα είναι οι ίδιοι να αποκτήσουμε ένα σεβασμό προς οποιαδήποτε ένδυο όν υπάρχει στην κοινωνία μας. Θα αναφέρω χαρακτηριστικά ότι η περίπτωση της κακοποίησης ζώου προβλέπει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ένα έτος, που σημαίνει ένα έτος μέχρι 5 χρόνια φυλάκιση, και πρόστιμα από 5 μέχρι 15.000 ευρώ. Αυτό αφορά την ποινική κύρωση. Η διοικητική κύρωση σε περίπτωση κακοποίησης ή βασανισμού ζώου προβλέπει επιβολή προστίμου 30.000 ευρώ. Συνεπώς ο νόμος είναι αρκετά αυστηρός. Αυτό που εγώ θα ήθελα να επισημάνω. Αποδίδονται οι ευθύνες, κύριε Αποστολάκη. Ακριβώς για να αποδοθούν, αυτό θα ήθελα να πω στους συμπολίτες μας, στους συνδημότες μας, ότι δεν θα πρέπει να φοβούνται να καταγγείλουν περιστατικά κακοποίηση ζώων. Δεν θα πρέπει να σιωπούν. Τι είναι κακοποίηση? Κακοποίηση είναι ακόμα και η εγκατάλειψη ενός ζώου σε ένα μπαλκόνι. Για πάρα πολλές μέρες ή χωρίς συντροφιά,
χωρίς να προστατεύεται από κάποιο σπιτάκι. Είναι και αυτό μια κακοποίηση. Το να κακοποιεί ένας άνθρωπος τα ζώα δεν σημαίνει ότι το κάνει μόνο ενεργητικά. Μπορεί να το κάνει και παθητικά. Η παθητική ειδικά κακοποίηση εδώ στην Κρήτη. Για παραλήψεως. Που γνωρίζουμε τα τσοπανόσκυλα ή τα σκυλιά που βδαίνουν σε βαρέλια. Και τα κυνηγόσκυλα, θεωρώ ότι η παθητική κακοποίηση είναι σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι η ενεργητική κακοποίηση. Απλά αυτό που θα ήθελα όπως να πω. Όπως τα εγκλήματα που είναι διαπράξεις και διαπαραλήψεως. Ακριβώς. Απλά αυτό που θα ήθελα να πω στους συνδημότες είναι ότι θα πρέπει να καταγγείλουν. Είναι ένα αυτεπάγγελτα διοκόμενο έγκλημα, που σημαίνει ότι δεν θα επιβαρυνθούν οικονομικά. Επίσης, προβλέπεται η αυτόφορη διαδικασία, που σημαίνει ότι η αστυνομία είναι υποχρεωμένη να προβεί στη σύλληψη. Έχουμε τέτοια περιστατικά. Υπάρχουν σωρία περιστατικών στην Ελλάδα από τότε που έχει βγει ο νόμος. Απλά αυτό που συνηθίζεται, είπατε ότι μόνο 6.000, περίπου 6.500 ευρώ έχουν προσβληθεί. 6.600 ευρώ. Είναι πολύ λίγα για την πόλη του Ηρακλείου. Φαντάζομαι ότι εμείς, ειδικά που βρισκόμαστε εδώ ενώπιον σας, έχουμε δει αρκετές φορές κακοποίηση ζώου. Ενώπιον, την ώρα που τα βαρελόσκυλα μέχρι τα ταρατσόσκυλα μέχρι. Δεν είναι ούτε χρονοβόρο. Ούτε κοστοβόρο για κάποιον πολίτη να βοηθήσει τα ζώα. Τα ζώα που δεν έχουν φωνή. Είναι, θεωρώ, υποχρέωσή μας. Ακούω. Λοιπόν, ναι, νομίζω ότι συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Αποστολάκη. Είναι υποχρέωση όλων μας. Δεν χρειάζεται κάποιος να ανήκει σε κάποια οργανωμένη εθελοντική ομάδα. Αρκεί να το κάνει και μόνος. Καταγγελία, σαφέστατα, και, αυτό, και γι' αυτό το λόγο και ακυρώθηκε και δεν υπάρχει πλέον ούτε παράβολο ούτε τίποτα για μια καταγγελία ή μια μήνυση. Να πούμε σε αυτό το σημείο όμως, υπάρχει, θεωρώ εγώ ότι υπάρχει ένα ταμπού από άποψη. Των φορέων οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για να επιβάλλουν τα πρόστιμα. Τι θέλω να πω με αυτό. Ο νομοθέτης προβλέπει ότι έχει δικαίωμα να επιβάλλει πρόστιμο η αστυνομία, η δημοτική αστυνομία, το λιμενικό, σε άλλες περιοχές η δασική υπηρεσία, υπάρχουν αρκετές υπηρεσίες. Να μιλήσουμε για το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο έχει τη δημοτική αστυνομία και την αστυνομία. Αυτό, η διαδικασία που ακολουθούν συνήθως είναι ότι δίνουν μια περίοδο χάριτο στον ιδιοκτήτη. Αφού εντοπιστεί. Ναι, αφού εντοπιστεί, να βελτιώσει τις συνθήκες. Αυτό καθόμουν και σκεφτόμουν. Όταν εγώ θα παρκάρω στην πλατεία Ελευθερίας, δεν θα έρθει η δημοτική αστυνομία να μου πει: σου δίνω μια περίοδο χάριτος 2-3 ημερών να μετακινήσεις το αυτοκινητάκι σου από εκεί. Θα μου επιβληθεί το πρόστιμο και θα έχω το δικαίωμα είτε να πάω στη δημοτική αστυνομία να εξηγήσω τους λόγους. Έτσι, οπότε εκείνη θα κρίνει αν θα πρέπει όντως να μου βεβαιωθεί το πρόστιμο ή αν το πληρώσω εντός 10 ημερών να μειωθεί στο μισό. Στις περιπτώσεις παθητικής κακοποίησης ιδιαίτερα, οι αστυνομικοί δεν το κάνουν το βήμα. Και νομίζω ότι δηλαδή είναι πολύ χαρακτηριστικό μόνο παράδειγμα. Η διαπίστωση και αμέσως μετά. Ναι, ένα δεύτερο. Γιατί τα λέει πολύ καλά ο νόμος. Συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να γίνονται καταγγελίες. Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχουν κάποια θέματα, κολλήματα τυπικά ή μάλλον επί του πρακτέου. Επίσης, όταν η αστυνομία πάει και βλέπει ένα ζώο το οποίο είναι μόνιμα δεμένο και ξεχασμένο σε ένα χωράφι. Θεωρεί ότι πρέπει να επικοινωνήσει με την κτηνιατρική υπηρεσία για να έρθει να κάνει και εκείνη αυτοψία. Αυτό είναι λάθος. Διότι η κτηνιατρική υπηρεσία, η οποία είναι και υποστελεχωμένη και ενδεχομένως να αργήσει, ο ρόλος της είναι να ελέγξει αν το ζώο βρίσκεται σε κλινικά καλή ή κακή κατάσταση. Δεν είναι ο ρόλος της να ελέγξει αν τηρείται το πρωτόκολλο ευζωίας, το οποίο. Δεν περιλαμβάνει μόνο αυτά. Βέβαια, το πρωτόκολλο ευζωίας έχει πολύ συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία μπορεί κάλλιστα ο αστυνομικός να πει: συγγνώμη, βλέπουμε ένα ζώο το οποίο δεν έχει αυτό, δεν έχει εκείνο, δεν έχει το άλλο, ασόφιλε. Ποια είναι η κλινική του κατάσταση, να πάει την ιατρική υπηρεσία να κάνει την αυτοψία. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, το αποτέλεσμα έχει ως εξής: περισσότερες φορές είτε δεν βεβαιώνονται πρόστιμα επί τόπου, τα διοικητικά που ανέφερε ο κ. Αποστολάκης, είτε το σκυλί μετά από μία εβδομάδα εξαφανίζεται. Πείτε μου λίγο για αυτή την υπόθεση στα Χανιά. Νομίζω ότι δεν μπορώ να το κρίνω νομικά αν είναι αυστηρή ή όχι. Σίγουρα, αν με ρωτήσεις σαν φιλόζο, θα πω ότι και μόνο η φιλοσοφία ότι εντάξει μωρέ, το αφήνω εδώ διότι η ζωή μου τα έφερε έτσι και πρέπει να μετακομίσω, αυτό είναι σεβαστό, αλλά θα μείνει εδώ, εντάξει, λίγο καιρό θα πεθάνει. Αυτό και μόνο είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο είναι περισσότερο κοινωνιολογικό, θα έλεγα, και λιγότερο φιλοζωικό. Εσείς τι λέτε, κύριε Αποστολάκη, ήταν μια απόφαση που αντιμετωπίστηκε ως όφελη, να αντιμετωπιστεί και να λειτουργήσει σαν προπομπός. Θα μπορούσε να ήταν και πιο αυστηρή. Θα μπορούσε. Ήταν τουλάχιστον ένα έτος και μέχρι και 15.000.
και δόθηκε ένα έτος, από όσο γνωρίζω, και 10.000. Οπότε θα μπορούσε να ήταν πιο αυστηρή, τουλάχιστον ένα έτος. Σημαίνει ότι έδωσε το ελάχιστο της ποινής που προβλεπόταν. Στη χρηματική ποινή έδωσε περίπου στα 10.000 ευρώ, από τα 5 που, μέχρι 15 που προβλέπεται, έδωσε στα 10. Θα μπορούσε να ήταν πιο αυστηρή. Το θέμα δεν είναι να επιβάλλονται μόνο αυστηρές ποινές και πρόστιμα, γιατί η νοοτροπία δεν θα αλλάξει. Σωστά. Το θέμα είναι να σταματήσει ο κόσμος να σιωπά. Να σταματήσει ο κόσμος να βλέπει πράγματα και να μην τα καταγγέλει. Αυτό δίνει το ένασμα σε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν σέβονται τα άλλα έμβια όντα, τα οποία δεν έχουν λόγο και έχουν κάθε δικαίωμα να ζούνε. Δίνει ένασμα σε αυτούς τους ανθρώπους να συνεχίζουν αυτή τη συμπεριφορά. Κύριε Αποστολάκη, θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί γνωρίζω ότι είστε και φιλόσοφος εκτός των λοιπόν, εκτός της ιδιότητας με την οποία σας έχουμε καλέσει απόψε. Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα σε σχέση με αυτό που μου περιγράφετε, τα κλειστά στόματα, αν και οι ίδιοι φιλόζωοι, να το θέσω διαφορετικά, οι ιδιοκτήτες ζώων είχαν διαφορετική συμπεριφορά? Τα πράγματα θα ήταν πάλι πολύ διαφορετικά. Έχω κάνει πλήστες φορές σε βόλτα με το σκύλο μου παρατηρήσεις. Ακόμα και για τα περιττώματα, ο νόμος υποχρεώνει κάθε ιδιοκτήτη δεσποζόμενη. Δεν έχουν μόνο δικαιώματα, υπάρχουν και υποχρεώσεις, βέβαια. Να μαζεύει τα περιττώματα, να καθαρίζει, να προβλέπει για τους κανόνες ευζοίας του ζώου. Δεν είναι μόνο η κακοποίηση, ο βασανισμός. Δεν πρέπει ο κόσμος μόνο να μιλάει στην κακοποίηση. Ακόμα και στο γείτονα που βλέπουμε ότι βγάζει το ζώο του έξω και κάνει τα περιττώματά του στον δρόμο, πρέπει να του κάνουμε κάποια παρατήρηση. Να του πούμε ότι αυτό δεν είναι σωστό. Η κοινωνικοποίηση του ζώου δεν περνάει μέσα από τον ιδιοκτήτη του. Και κατά πώς το αντιλαμβάνεται και του συμπεριφέρεται ο κόσμος, δεν είναι στην εικόνα και στο πώς συμπεριφέρεται ο ιδιοκτήτης του. Βεβαίως. Το ζώο, συντροφιά, ειδικότερα ο σκύλος, προσαρμόζεται και θα έλεγα μεταλλάσσεται ανάλογα με την οικογένεια στην οποία ζει, με τους ανθρώπους οι οποίοι τον φροντίζουν. Αυτό είναι γνωστό σε όλους. Ένα επιθετικό σκυλί στο δρόμο δεν είναι ένα σκυλί το οποίο ξύπνησε και αποφάσισε να είναι επιθετικό. Ένα δεσποζόμενο σκυλί στον δρόμο. Είναι προφανώς ένα σκυλί το οποίο είτε κακοποιείται στο σπίτι, είτε ο ιδιοκτήτης του φροντίζει να του ξυπνάει αυτά τα συναισθήματα, αυτά τα αίσθηματα. Ναι. Μάλιστα. Οπότε όλα ξεκινάνε, μάλλον παράλληλα είναι, αλλά θεωρώ ότι το πρόβλημα ξεκινάει από αυτό που είπα στην αρχή, ότι οι περισσότεροι ιδιοκτήτες ζώων δεν θα έπρεπε να έχουν ζώο. Αποκτήσαμε ζώο επειδή είτε είναι της μόδας, είτε κάποιος μας είπε ότι θα κοινωνικοποιηθεί το παιδί μας, είτε γιατί είδαμε είναι γλυκούλι, μοιάζει πολύ ωραίο όταν είναι μικρό και φουντωτό, στη συνέχεια όμως είδαμε ότι έχει υποχρεώσεις, το παρατήσαμε στο μπαλκόνι. Ακόμα και μέσα στο σπίτι να το έχουμε, δεν το βγάζουμε βόλτα. Αυτό δημιουργεί στο σκυλί μια απίστευτη νευρικότητα και έτσι αναπτύσσει χαρακτηριστικά τα οποία μας κάνουν και εμάς δύσκολους μετά να το διαχειριστούμε ακριβώς. Οπότε είναι ένας φαύλος κύκλος. Άρα ξεκινάμε με το ότι μην παίρνετε ζώα. Αν δεν είσαστε αποφασισμένοι και δεν έχετε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει τις υποχρεώσεις, τα έξοδα. Σωστά. Έτσι, γιατί να μην το ξεχνάμε και αυτό. Να μην παίρνετε ζώα. Κυρία Σιμονοπούλου, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Μπορεί να είναι άκυρη εντελώς ερώτηση, αλλά θα ήθελα να σας την κάνω. Λέτε λοιπόν ότι καλύτερα αν μια οικογένεια, ένας ιδιοκτήτης δεν μπορεί να φιλοξενήσει ένα ζώο, να μην το παίρνει. Στην περίπτωση που το πήρε και το μετανιώνει ή αποδεικνύεται ότι εγώ δεν είμαι τόσο καλός όσο θα ήθελα, τι μπορεί να κάνει? Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και έχει δύο εναλλακτικές. Η πρώτη εναλλακτική είναι να επικοινωνήσει με το Δήμο του, ειδικά στους Δήμους, στο Δήμο Ηρακλείου. Οι Δήμοι που έχουν καταφύγια, έχουν κοινοκομεία, δομές, ναι. Μπορεί ο ιδιοκτήτης να πάει και να το παραδώσει. Μπορεί. Ο νόμος το λέει, άσχετα αν ο Δήμος δεν το πολύ φωνάζει. Ναι, γιατί είναι ένα ζητούμενο το οποίο πρέπει να το δούμε, έτσι. Από το να πηγαίνει ο άλλος να το αφήνει έξω από το ΤΕΗ. Τους θερινούς μήνες. Και να γυρνάει μετά και να λέει: άμα το βρω, άμα δεν το βρω, δεν έγινε και τίποτα. Νομίζω ότι καλό είναι να ξέρει τι επιλογές έχει. Μπορεί να το παραδώσει. Πλέον το σκυλί περνάει σε μια διαδικασία, θεωρείται αδέσποτο. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι θα στηρωθεί, θα εμβολιαστεί και πιθανότητα να επανενταχθεί. Που σημαίνει ένα πιθανό θάνατο, βέβαια. Έτσι, διότι θα είναι δεν ένα ξέρει. Σκυλί το οποίο έχει μεγαλώσει στο σπίτι. Η δεύτερη εναλλακτική είναι να επικοινωνήσει με εθελοντές, με φιλοζωικές ομάδες. Να τον βοηθήσουν να βρεθεί ένα άλλο σπίτι για αυτό. Να υιοθετηθεί. Βεβαίως. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι οι φιλοζωικές ομάδες δεν είναι... Ο ρόλος τους αυτός. Ο ρόλος τους
να είναι αυτός ο ρόλος τους. Δεν είναι ο ρόλος τους να πάρουν το σκυλί που ο άλλος αποφάσισε ότι δεν το θέλει και να το φέρουν στο σπίτι του. Ασχολείται περισσότερο με τα δέσποτα, ευχαρίστους, τα σκυλιά που τους ευχαρίστους να ασχοληθούν και να βρουν τον καταλληλότερο νέο ιδιοκτήτη, αλλά θα ζητήσουν από τον παλιό ιδιοκτήτη να το φιλοξενήσει και να βρει κάποιον τρόπο μέχρι να βρεθεί ένα κατάλληλο σπίτι. Κύριε Αποστολάκη, να πάμε λίγο ξανά στον νόμο και να μας πείτε 2-3 σημεία που νομίζετε ότι δεν έχουν αναδειχθεί ως προς τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών. Αυτό το μεγάλο ζήτημα που επικρατεί, ειδικά εδώ στην Κρήτη, είναι το θέμα της παραλίας. Και των δημόσιων χώρων, ναι, ναι. Υπάρχει μια σύγχυση και ως προς τις δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί στο αν έχω δικαίωμα το να πηγαίνω τον σκύλο μου ή το ζώο μου στην παραλία και αν έχει δικαίωμα το ίδιο να κάνει μπάνιο. Υπάρχει μια σύγχυση. Αυτό που πρέπει να ξεκαθαριστεί βασικά βάσει του νόμου είναι σε ποιους χώρους μπορούν να κινούνται. Ο νόμος δεν είναι ξεκάθαρος σε αυτό. Ο νόμος ουσιαστικά δεν απαγορεύει την κυκλοφορία των δεσπεζόμενων ζώων συντροφιά σε κανένα δημόσιο χώρο. Μπορούμε παντού να πηγαίνουμε με τα ζώα μας, αρκεί να είναι δεμένα, να τα έχουμε σε κοντινή απόσταση, να είναι εμβολιασμένα και αποπαρασιτωμένα και βεβαίως να κρατάμε μαζί μας το βιβλιάριο υγείας τους σε ενδεχόμενο έλεγχο που θα γίνει από τις αρχές. Συνεπώς, αυτό το ζήτημα ίσως θα έπρεπε να ξεκαθαριστεί βάσει του νόμου ότι πού μπορώ εγώ σαν ιδιοκτήτης να πηγαίνω το ζώο μου και για να το αφήνω ελεύθερο και να παίζει. Και για να μπορώ εγώ ίδιος να διασκεδάσω μαζί του. Δηλαδή, εγώ είμαι και από τους ανθρώπους που κάνουν μπάνιο το καλοκαίρι και θέλω να έχω το σκύλο μαζί μου. Και ξέρω τι πρόβλημα είναι. Δεν μπορώ να υποχρεώσω κανέναν άνθρωπο που δεν θέλει μια παρουσία σκύλου στην παραλία να την ανεχθεί. Αλλά δεν μπορώ όμως και εγώ να ανεχθώ απαράδεκτες συμπεριφορές όταν εγώ φροντίζω το σκύλο μου, όταν ο σκύλος μου είναι εμβολιασμένος και αποδεικνύεται. Δεν μπορώ να δεχτώ προσβολές. Μου λέτε δηλαδή, κύριε Αποστολάκη, ότι το σκυλί μπορεί να πάει σε οποιαδήποτε παραλία και να το έχετε μαζί σας ακόμα και μέσα στη θάλασσα. Υπό προϋποθέσεις. Εφόσον το σκυλί είναι εντάξει με τα εμβόλια του, αποπαρασιτωμένο, το έχετε κοντά σας με αλυσίδα κλπ. Μέχρι τώρα η νομολογία αυτό που έχει δείξει είναι ότι αυτό που λέτε εσείς γίνεται υπό προϋποθέσεις. Δηλαδή, σε μια λουτρική εγκατάσταση με πολλούς λουόμενους, αν τυχόν και εκφραστεί παράπονο ως προς τον ιδιοκτήτη, αυτός ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να φύγει. Γιατί η άρνησή του αυτή δείχνει ουσιαστικά ότι δεν σέβεται τους άλλους. Οπότε οι προϋποθέσεις είναι να το αποδέχονται οι άλλοι. Υπό προϋποθέσεις είναι. Υπό προϋποθέσεις. Δηλαδή, η κυκλοφορία των ζώων συντροφιά στις παραλίες επιτρέπεται. Το μπάνιο όμως δεν έχει ξεκαθαριστεί βάση του νόμου αν επιτρέπεται. Υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες λένε ότι επιτρέπονται τα μπάνια σε θάλασσες, αρκεί να είναι ερημικές ή απομακρυσμένες ή να μην υπάρχει λουτρική εγκατάσταση με λουόμενους. Και υπάρχουν και αποφάσεις που λένε ότι απαγορεύεται αυστηρά το μπάνιο της θάλασσας. Η κυκλοφορία επιτρέπεται σε οποιοδήποτε κοινόχρηστο χώρο. Έχουν ορίσει παραλίες που μπορεί να πηγαίνουν ιδιοκτήτες, κατοικιδίων κλπ. Συνηθίζεται. Νομίζω ότι αναφέρεται ότι σε οργανωμένες παραλίες ναι. δεν επιτρέπεται να μπαίνει μέσα στη θάλασσα ο σκύλος. Στη Νότια Κρήτη που έχουμε τόσες όμορφες παραλίες, οι οποίες ναι. είναι ελεύθερες, εγώ προσωπικά το παίρνω. Πάντως σίγουρα κανένας δικαστής δεν πρόκειται να δικάσει έναν ιδιοκτήτη δεσποζόμενου ζώου, ο οποίος το φροντίζει, το έχει πάει στην παραλία, έχει το βιβλιάριο υγείας του, το είχε δεμένο, το είχε κοντά του, δεν το άφησε ελεύθερο. Κανένας δικαστής δεν θα μπορέσει να καταδικάσει αυτόν τον άνθρωπο, γιατί δεν δείχνει. Συγγνώμη, γιατί δεν έγινε ξεκάθαρο. Νομίζω ότι αναφέρατε πριν ότι δεμένο, δηλαδή με το λουρί του, με τον οδηγό, το σκυλί μπορεί να κυκλοφορεί. Μπορεί. Και δεν έχει δικαίωμα κανένας. Και στις πολύ οργανωμένες παραλίες. Δεν κάνει διάκριση όμως αυτό. Σε οποιοδήποτε δημόσιο χώρο και κοινόχρηστο χώρο, αν το σκύλι. Όχι, να είναι ελεύθερο να τα εξηγούμε, γιατί θα μπει καλοκαίρι σε λίγο καιρό. Θα πρέπει να συνοδεύεται, να έχει λουρί και να έχουμε και το βιβλιάριο υγείας μαζί του, σε ενδεχόμενο έλεγχο των αρχών. Το σκυλί μπορεί να βρίσκει σε οποιαδήποτε παραλία. Η σύγχυση προκαλείται ως προς το αν μπορεί να κάνει μπάνιο στη θάλασσα. Εκεί υπάρχουν κάποιες αντικρουόμενες δικαστικές αποφάσεις. Μεν δέχονται ότι ναι, μπορεί σε ερημικές ή μη λουτρικές εγκαταστάσεις, σε παραλίες που δεν έχουν λουτρικές εγκαταστάσεις και λουόμενους. Και υπάρχουν και δικαστικές αποφάσεις που λένε ότι απαγορεύεται, γιατί στηρίζονται σε ένα γενικό κανόνα του λιμενικού, σε έναν κανονισμό του λιμεναρχείου, ο οποίος βέβαια είναι παλιός, νομίζω τον έχουμε ξεπεράσει, δηλαδή είναι πριν το 2000. Όπως πολλοί από τους κανονισμούς και τους νόμους, άρα που πια δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες. Θεωρώ όμως ότι αν πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές στον νόμο, ίσως μια αλλαγή θα ήταν να προβλεφθούν αν μπορούν τα ζώα αυτά να έχουν κάποιο συγκεκριμένο χώρο. Το ίδιο ισχύει, κύριε Αποστολάκη, και για τους δημόσιους ευρύτερα χώρους και όχι μόνο τις παραλίες. Τα πάρκα, ας πούμε, στις παιδικές χαρές. Επιτρέπεται. Χωρίς περιορισμό. Αν τηρούνται οι προϋποθέσεις
προβλέπει ο νόμος. Δηλαδή, έχει λουρί, συνοδό και βιβλιάριο υγείας. Σε οποιονδήποτε δημόσιο χώρο και κοινόχρηστο χώρο επιτρέπεται εγώ να έχω. Πείτε το, κυρία Σιμονοπούλου. Τι μου αρέσει αυτός ο διάλογος. Ναι, και εμένα. Πραγματικά δεν το ήξερα για τις, για τις παιδικές χαρές. Όχι ότι θεωρώ. Δηλαδή, καλό είναι, επειδή έχουμε και ασυνείδητους διοκτήτες, mm-hmm. το ότι κουβαλάμε mm-hmm. ένα βιβλιάριο δεν μας κάνει συνειδητοποιημένους και συνεπείς, σαφώς. Αλλά πραγματικά δεν το γνώριζα ότι σε παιδικές χαρές. Αντιλαμβάνομαι σε ανοιχτούς δημόσιους χώρους. Ξέρω ότι δεν είναι παράνομες. Διάκριση στο νόμο. Ο νόμος δεν κάνει καμία διάκριση. Καταρχάς, να τονίσω. Επιτρέπεται αυτό που βλέπω κατά διαστήματα σε κάποιο δημόσιο χώρο να έχουν ταμπέλα, απαγορεύεται. Αυτό. Κανονικά. Επειδή δεν προβλέπεται πουθενά αυτό, είναι κανονισμός Δήμου ή κάποιας υπηρεσίας. Δηλαδή. Εντάξει, αυτό τώρα δεν σημαίνει ότι θα η φιλόζω ή ο ιδιοκτήτης ενός κατοικίδιου να πάει να κάνει φασαρία όπου δει τέτοιο σήμα. Αλλά να τα βάζουν και τα πράγματα στη θέση του για να καταλαβαίνουμε αντιδράσεις. Ότι εφόσον είμαστε συνεπείς όσοι έχουμε ζώα, αν είμαστε συνεπείς, μπορείς να διεκδικήσεις κάτι περισσότερο. Το να είσαι στην άλλη άκρη και να αρχίσεις να φωνάει σαν εφλαουκετίας, έχω την εντύπωση ότι δεν βοηθάει. Προφανώς. Φυσικά. Μάλιστα. Ναι. Κάτι που θα θέλετε να προσθέσουμε για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι έχουν κατοικίδια, ένα μήνυμα. Προφανώς από εσάς, κύριε Αποστολάκη, για να προετοιμάζεστε, θέλω κάτι που να έχει σχέση με τον νόμο. Θέλω να ξεκινήσω όμως η κυρία Ζημονοπούλου, που το ζει στην καθημερινότητα, όχι με ένα σκυλί, με πολλά. Ναι, προς τους ιδιοκτήτες ή προς τους φορείς. Αχ, κάντε το διπλό, είναι πιο δύσκολο. Να τα πάρω όλα. Ήθελα να το πάω λίγο πιο μετρημένα, αλλά θέλετε στο δύσκολο κομμάτι απευθείας. Θέλω να πω, δηλαδή θα ήθελα να απευθύνω έκκληση στους φορείς, να συνειδητοποιήσουν ότι οι πολίτες οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι με την κατάσταση των αδέσποτων είναι δικαιολογημένοι. Όμως μερίδιο ευθύνης έχουν και αυτοί. Να καταλάβουν ότι όταν ξεκινήσουν τα πρόστιμα, όταν ξεκινήσουν να αναγνωρίζεται η υποχρέωση του ιδιοκτήτη, υποχρεώσεις και να επιβάλλονται πρόστιμα, τότε θα αρχίσουμε σιγά σιγά να μιλάμε για κάτι να αλλάζει. Στους ιδιοκτήτες θα ήθελα να πω ότι ίσως μελλοντικούς ιδιοκτήτες θα ήθελα να πω αυτό που είπα και πριν, ότι να το ξανασκεφτείτε, δεν χρειάζεται να πάρετε σκύλο αν δεν είσαστε διατεθειμένοι να υπομειστείτε όλο αυτό το βάρος που έχει, γιατί είναι εξαιρετική η συμβίωση με ένα ζώο και νομίζω ότι όποιος το βιώνει μετά δεν μπορεί να το αλλάξει. Παρ' όλα αυτά δεν είναι και υποχρεωτική και αν δεν είναι διατεθειμένος να έχει όλα αυτά που συνεπάγονται την απόκτηση ενός ζώου, καλύτερα να μην πείσει. Και βέβαια να στηρώνουν τα ζώα τους. Και βέβαια να καταδικάζουν και να καταγγέλνουν τις κακοποιήσεις και τη βεράντα απέναντι που έχει ένα ζώο το οποίο τους ενοχλεί το βράδυ γιατί κλαίει ασταμάτητα. Κύριε Αποστολάκη. Εγώ θεωρώ ότι βασικά ευελπιστώ να έρθει εκείνη η εποχή που οι άνθρωποι όπως εγώ θα αντιμετωπίζουν την κακοποίηση του ζώου όπως την κακοποίηση των ανθρώπων. Θα είναι σπουδαίο. Δηλαδή. Στην ίδια απαξία που έχει η δικαιοσύνη και η κοινωνία απέναντι σε αυτές τις πράξεις. Και θέλω να κλείσω με μια φράση του Μαχάτμα Γκάντι. Είχε πει ότι το μεγαλείο και η ηθική πρόοδος ενός έθνους μπορούν να κρυθούν από τον τρόπο που φέρεται στα ζώα του. Περασμένα μεγαλεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Θα τον ανανεώσουμε γιατί μου αρέσει. Βγαίνουν αισιόδοξα μηνύματα και νομίζω ότι αυτός είναι και ο δικός μας ο ρόλος. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Φίλες και φίλοι, ευχαριστώ και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.